Παναγιώτη, καλησπέρα, μ' ακούς? Καλησπέρα Γιάννη, σε ακούω μια χαρά. Τι λέει, πώς πάνε τα πράγματα? Τα πράγματα πάνε σχετικά καλά, υπό τις Χοροδίες συνθήκες. σου, Ορίστε. οι χοροδίες σου τι λένε? Οι χοροδίες μου δεν πάνε καλά, έχουν σταματήσει, όπως και όλη η ζωή η κοινωνική, αλλά όχι η υπόλοιπη. Αλλά η κοινωνική έχει σταματήσει, εκτός σπιτιού. Α, δεν τις έχετε γυρίσει σε δίψο αλλά ακόμα? Όχι, εντάξει, για κανονική πρόβα είναι δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά για πλάκα και για ενθάρρυνση μερικές φορές μπορεί να το κάνουμε. Αλλά για λίγο και όχι για πρόβα κανονική, γιατί είναι δύσκολο. Είπαμε ότι μου είχες πει ότι είναι πολύ σημαντικές οι χοροδίες και άλλες δραστηριότητες για τους Γερμανούς, έτσι. Το χαίρονται πολύ. Ναι, κοίτα να δεις, ειδικά στο Βερολίνο που βρίσκομαι εγώ, πραγματικά σπάνιο να συναντήσεις άνθρωπο που να μην έχει κάποια γενικά σχέση με τη μουσική καλή και οι πιο πολλοί τραγουδάνε όντως. Σε χοροδίες, σε σύνολα μουσικά, ναι, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, αλλά και γενικά στη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε τώρα εκεί πέρα πρέπει να είναι καμιά εκατοσυνταριά ενότητες, έτσι, διαφορετικές. Δηλαδή συμμετέχουν και αυτοί ή είναι κυρίως γερμανική ίσως η χοροδίες, έτσι, η γερμανική συμμετοχή. Κοίτα να δεις, αυτό ανάλογα βέβαια και με τη χοροδία, δηλαδή πάρα πολλές χοροδίες εδώ στο Βερολίνο είναι εκκλησιαστικές, είτε της Ευαγγελικής, κυρίως εδώ της Ευαγγελικής, αλλά και της Καθολικής Εκκλησίας. Σε αυτές εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι βέβαια Ευαγγελικός ή Καθολικός αν συμμετέχεις, αλλά εντάξει, οπωσδήποτε, αν δεν είσαι χριστιανός είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά υπάρχουν φυσικά διάφορα μουσικά σχήματα, όχι μόνο εκκλησιαστικές χοροδίες, που μπορείς να είσαι και να συμμετέχεις ό,τι και να, όπου και να πιστεύεις. Στο Βερολίνο υπάρχουν κατοικούν άνθρωποι σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σίγουρα συμμετέχουν και στη ζωή κανονικά. Μα θυμάμαι όταν είχα έρθει κάποια στιγμή, είχα δει νομίζω κάπου ένα χώρο που έλεγε ότι εδώ μπορείς να μπεις να προσευχηθείς χωρίς να μας νοιάζει από ποια θρησκεία είσαι. Απλά σου δίνουμε εμείς το χώρο που έχει την ηρεμία για να κάνεις την προσευχή σου. Ναι, πράγματι, πράγματι ήταν υπάρχει. Εντύπωση. Ναι. Ήταν εντύπωση. Ναι. Δεν θα ρωτήσω, τι είναι η κατάσταση τώρα περιορισμών είστε εκεί πέρα? Κοίτα να δεις, χοντρικά νομίζω ότι είμαστε όπως εσείς στην Ελλάδα. Δηλαδή η μόνη διαφορά είναι ότι για να βγούμε έξω και να κάνουμε τα απαραίτητα βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε και συνέχεια δεν έχουμε πολλά να κάνουμε έξω, δεν χρειαζόμαστε χαρτί. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποια βεβαίωση έγγραφη ότι όντως πάμε για ψώνια, για τρόφιμα, όντως πάμε στο φαρμακείο κτλ. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι... Ναι, μα είναι και υπερβολή αυτό. Δηλαδή θυμάμαι που μου έλεγες ότι ακόμα και στο δίκτυο ας πούμε, που έχετε εκεί πέρα στον Γκάζι, δεν έχετε ποτέ κάποιος να ελέγξει αν η μέτρηση που έχετε δώσει είναι η αληθινή. Σας πιστεύει, ας πούμε. Οπότε με την ίδια λογική, εντάξει, το κράτος σας εμπιστεύεται ότι θα βγείτε έξω για να κάνετε αυτό που χρειάζεται να κάνετε, όχι να κάνετε ας πούμε, κάτι παραπάνω. Ναι, ακριβώς. Οι μετρήσεις στα δίκτυα γίνονται, δηλαδή η επιβεβαίωση γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια ανάλογα. Στο ρεύμα ίσως κάθε χρόνο, αλλά θέλω να πω ότι στα ενδιάμεσα διαστήματα μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς να δηλώσουμε εμείς την κατανάλωση και φυσικά αυτή είναι αυτή που δηλώνουμε, δεν υπάρχει θέμα. Κοίτα, η κίνηση έτσι κι αλλιώς έξω έχει ελαχιστοποιηθεί, δηλαδή από τη στιγμή που τα μαγαζιά εκτός των τροφίμων και των υπολείπων λίγων που είπαμε φαρμακεία κτλ. Είναι κλειστά, δεν έχεις κάποιο λόγο να είσαι έξω για ψώνια εκτός τροφίμων. Τώρα να πας με το ποδήλατο βόλτα φυσικά μπορείς άνετα, να πας με τα πόδια ή να τρέξεις ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο σε ένα πάρκο μπορείς, εννοείται δεν θα παραμείνεις στο πάρκο με τις ώρες, δηλαδή δεν έχει και νόημα, αλλά θέλω να πω ότι μπορείς να βγεις από το σπίτι για να κάνεις τα βασικά, να ψωνίσεις τρόφιμα, να πας στο φαρμακείο, να πας σε ένα γιατρό αν έχεις κάποιο ραντεβού επίγον. Και γι' αυτό δεν χρειάζεσαι κάποιο χαρτί. Το κάνεις απλά χωρίς πρόβλημα. Οπότε αυτό ουσιαστικά είναι η μόνη διαφορά. Νομίζω ναι.
Νομίζω ναι, από τη στιγμή που έκλεισαν, γιατί τις πρώτες μέρες εδώ δεν είχαν κλείσει τα εστιατόρια και οι μπειραρίες. Πότε κλείσατε εσείς, πότε επιβλήθηκαν αυτά οι περιορισμοί. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα τώρα. Απλώς όπως σου έλεγα, τις πρώτες μέρες, νομίζω 2, 3, 4, αν θυμάμαι καλά, είχαν μείνει ανοιχτά οι μπειραρίες και τα εστιατόρια. Τα εστιατόρια, νομίζω και οι μπειραρίες, μέχρι τις 6 όμως το απόγευμα, δηλαδή μετά έκλειναν. Μετά δεν είχε νόημα πρακτικά, Γιάννη, γιατί εντάξει, τώρα λίγοι πήγαιναν έξω, λίγοι πήγαιναν να φάνε. Δεν είχε νόημα. Οπότε είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα που όλα είναι πρακτικά κλειστά. Και τα σχολεία. Πώς θα κρατήσει αυτό. Η πρώτη ρύθμιση είναι μέχρι τις 19 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά. Είναι και η εβδομάδα μετά το δικό μας Πάσχα, που είναι στις 12 Απριλίου εδώ. Οπότε περιλαμβάνει δηλαδή και την δεύτερη εβδομάδα των σχολικών διακοπών μετά το Πάσχα. Βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά μέχρι στιγμής η ρύθμιση είναι για μέχρι τότε. Όπως και τα σχολεία είναι για μέχρι τότε κλειστά. Μάλιστα. Παρόλα αυτά, ενώ επειδή υπήρξε ένα θέμα τις τελευταίες μέρες, μια συζήτηση μάλλον για το θέμα ειδικά των σχολείων και το θέμα του απολυτηρίου του γυμνασίου, που εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν υπάρχουν εξετάσεις για τα πανεπιστήμια και ο βαθμός του απολυτηρίου είναι αυτός που σε βάζει στη σχολή που θέλεις. Υπήρξε μια συζήτηση για το αν θα γίνει ή όχι, αν θα γίνουν οι εξετάσεις για το απολυτηρίο φέτος. Τελικά θα γίνουν, από όσο ξέρω μέχρι την ώρα που μιλάμε θα γίνουν, ίσως και σε κάποια κρατήδια να έχουν ξεκινήσει οι προκατακτικές εξετάσεις, γιατί ξέρεις εδώ η Γερμανία είναι 16 κρατήδια και κάθε κρατήδιο έχει τις δικές του ρυθμίσεις για παιδεία, τα μικρά θέματα των κρατηδίων, δηλαδή εκτός άμυνας και εξωτερικής πολιτικής είναι τοπικά, άρα αποφασίζει το καθένα όπως θέλει. Περίπου διαφορετικά, κάποια κοινά, εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει μια κοινή ρύθμιση. Αλλά νομίζω θα γίνουν εξετάσεις, που είναι πολύ σημαντικό για να μην χαθεί η χρονιά για το απολυτήριο, που όπως σου είπα είναι πολύ βασικό για την είσοδο στις σχολές. Έτσι, αυτό το μοσαϊκό ανθρώπων εκεί στο Βερολίνο που δεν είναι κλασικό, δεν είναι κλασική γερμανική πόλη, έτσι, είναι και μια πόλη με έντονο πολιτισμό, πάρα πολύ νυχτερινή ζωή, νεανική πόλη, δεν είναι κανένα μεσαιωνικό χωριό, ας πούμε, της Γερμανίας. Οι άνθρωποι που δεν είναι Γερμανοί, που είναι και πιο νέοι, έτσι, πώς το έχουν πάρει όλο αυτό, δηλαδή υπάρχουν αντιδράσεις, ψιλοπαρανομούν σε φάση, ας πούμε, ρε παιδιά, θέλουμε να διασκεδάσουμε λίγο, εντάξει, μην μας κλείνετε τόσο πολύ μέσα. Κοίτα να δεις, όπως είπες και σου είπα και στην αρχή, υπάρχουν εδώ άνθρωποι από όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Και φυσικά πάρα πολλοί νέοι. Και οι Γερμανοί μεταξύ αστείου και σοβαρού λένε ότι το Βερολίνο δεν είναι Γερμανία, είναι κάτι άλλο. Και όντως είναι κάτι άλλο, κάτι ξεχωριστό, ειδικά στον τομέα της έντονης ζωής. Κοίτα να δεις, οργανωμένη αντίδραση, ας πούμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν θα είχε και νόημα και ούτε θα μπορούσε να προχωρήσει εξάλλου. Δεν θα είχε νόημα. Αλλά κοίτα, δυσαρέσκεια φαντάζομαι υπάρχει, όπως και σε όλους μας. Αλλά σου ξαναλέω, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που είναι όλα κλειστά έξω, δεν έχει νόημα να βγεις. Τώρα, το μέσα είναι ελεύθερο βεβαίως, αλλά οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται ακόμη και στο σπίτι αν είναι πάρα πολλά άτομα και κυρίως εκτός των ατόμων που μένουν στο ίδιο σπίτι και στο ίδιο διαμέρισμα. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι υπάρχει απ' έξω κάποιος που κοιτάει αν μπουν 5 άνθρωποι σπίτι σου, ενώ μένουν μονίμως 2, αλλά γενικώς το βλέπεις αυτό από το παράθυρο ή και όταν βγεις έξω ότι η κίνηση είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Άρα νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αποδεχτεί. Υπάρχει ένα μέτρο φυσικά, έτσι, αυτό. Δηλαδή έχει κάποιο όριο, φαντάζομαι. Πρέπει κάπου αυτό να εκτονωθεί. Δηλαδή κάποια στιγμή να πούμε ότι ωραία, ναι, αλλιώς ο κόσμος δεν μπορεί να αντέχει πράγματα εφόρου ζωής. Εγώ Οπωσδήποτε. σε ρωτάω αυτό, γενικά αισθάνεσαι ασφαλής εκεί, δηλαδή το κράτος
σου έχει δώσει την αίσθηση ότι παιδιά μην ανησυχείτε, εντάξει έχουμε αυτά τα κρούσματα, έχουμε αυτούς τους νεκρούς που μάλιστα από ό,τι ακούω έχετε και πολύ μικρή αναλογία σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Νιώθεις ασφαλής, έτσι, δεν θα έλεγες ότι όπως στην Αγγλία που άκουγα από πολλοί φοιτητές φύγανε από την Αγγλία γιατί δεν νιώθουν ασφαλής. Όχι, εδώ νιώθουμε ασφαλείς. Θα σου πω κάτι. Καταρχήν για το θέμα που είπες για την αναλογία των νεκρών. Υπάρχουν διάφορα κείμενα στις τελευταίες μέρες που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί ακριβώς, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, αυτά αλλάζουν, οι νεκροί είναι τόσο λίγοι στη Γερμανία, ενώ ο αριθμός των ατόμων που έχουν τον ιό δεν είναι πλέον μικρός, ούτε και εδώ. Η εξήγηση είναι νομίζω απλή, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον. Έχουν γίνει, έγιναν δηλαδή και γίνονται, και από ό,τι διαβάζω σήμερα το πρωί ίσως γίνουν ακόμη περισσότερα, πάρα πολλά τεστ για τον ιό. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει το παραμικρό και αισθάνεται, εντάξει δεν μιλάμε για ένα απλό πονοκέφαλο, για ένα πυρετό στο 37,1, αλλά όταν έχει κάποια συμπτώματα λίγο πιο σοβαρά, πηγαίνει και κάνει το τεστ ή στο σπίτι του ανάλογα με τη διαδικασία που υπάρχει. Θέλω να πω ότι γίνονται όμως και δειγματοληπτικά για συμπτωματικούς που λένε ότι υποτίθεται θα ψάχνουν. Μόνο αν εμφανίσεις κάτι πας και το κάνεις έτσι. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ναι, μόνο ναι. Αλλά σήμερα σου ξαναλέω, διάβασα ότι ίσως υπάρχουν εισηγήσεις σοβαρές για να γίνει και δειγματοληπτικά και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αν και σου τονίζω, ήδη έχει γίνει σε πάρα πολλούς. Γι' αυτό. Ορίστε. Τι κόστος έχει? Α, για το κόστος δεν ξέρω. Δεν έχουν γραφτεί και πολλά εδώ για το κόστος. Τουλάχιστον δεν το έχω ψάξει εγώ να το κοιτάξω συγκεκριμένα. Πιθανότερο να καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το θεωρώ πιθανό. Παρόλο που δεν μπορώ να το πω σίγουρα, το θεωρώ πιθανό γιατί δεν έχω ακούσει κάτι για αυτό το θέμα της τιμής. Αν λοιπόν γίνει αυτό, σου λέω ξαναλέω, έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά. Αν γίνουν ακόμη περισσότερα τεστ, θα είναι όλο και καλύτερο, νομίζω θα είναι προς το μοντέλο της Νότιας Κορέας, όπου από ό,τι διαβάζω έγινε αυτό, και από ό,τι φαίνεται είναι καλή μέθοδος για την αντιμετώπιση. Αυτό λοιπόν εξηγεί και τον μικρό αριθμό των νεκρών, με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν κάνει το τεστ, κάποιοι είναι θετικοί και ο αριθμός αυτός, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων που έχουν τον ιό, είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, φυσικά δεν είναι ο πραγματικός, αλλά δεν νομίζω ότι απέχει σίγουρα όσο στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες, οπότε είναι πάρα πολλοί αυτοί και είναι λίγοι οι νεκροί, με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς το σύστημα είναι πάρα πολύ καλό, το σύστημα της υγείας εδώ, και μέχρι στιγμής αντέχει. Σου θυμίζω, σου λέω αν δεν το έχεις διαβάσει, ότι στη Γερμανία υπάρχουν νομίζω 26.000 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Μάλιστα. Το οποίο μέχρι τώρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και από προχθές νοσοκομεία της Γερμανίας και του Βερολίνου συγκεκριμένα δέχονται βαριά περιστατικά ασθενών από Γαλλία και Ισπανία, όπου έχουν τεράστιο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες. Ακριβώς. Από προχθές υπάρχουν ασθενείς από Γαλλία και Ισπανία. Στο Βερολίνο συγκεκριμένα έχουν έρθει 5 άτομα εχθές από αυτές τις δύο χώρες. Σοβαρά περιστατικά. Γιατί δεν έχουν. Γιατί δείχνει ότι δεν ισχύει και τόσο αυτό που ακούγεται, ας πούμε, ότι η Γερμανία δεν θέλει να βοηθήσει. Εντάξει, σε οικονομικό επίπεδο είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά όταν σε επίπεδο υγεία κάνει αυτή την κίνηση, κάτι δείχνει. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει να μπει στον ευρωεμβόλογο, ας πούμε, που συζητιέται τώρα. Ναι. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα της υγείας δείχνει συμπαράσταση. Ναι. Αυτό γίνεται από προχθές και γενικότερα υπάρχει βοήθεια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είχα διαβάσει τυχαία πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, σε κάποιο έντυπο στην Ελλάδα, σε ηλεκτρονική μορφή, ότι στη Γερμανία κατασχέθηκαν κάποιες ποσότητες από μάσκες ή από αντισηπτικά για να μην περάσουν από το έδαφος της, από το έδαφος μας δηλαδή, εδώ και πάνε αλλού κτλ. Αν έγινε αυτό και η κατηγορία ήταν ότι εντάξει, αφού έπρεπε να πάνε αλλού κτλ. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εδώ με το αντισηπτικό και έπρεπε
να καλυφθούν οι ανάγκες. Αλλά παντού έγινε αυτό, λοιπόν, δεν ήταν μόνο. Ναι. Όλες οι χώρες για ένα χρονικό διάστημα αφήσαν τις εξαγωγές τους για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τώρα που ξαναμπαίνει η παραγωγή μπροστά. Ναι, ακριβώς. Για αυτά τα πέφτουν αυτά τα σύνορα. Ναι, ναι, ναι. Είναι λογικό, μου φαίνεται. Ναι, ναι. Και κάτι πολύ, και κάτι, να σου πω κάτι πολύ καλό που διάβασα χθες στην Tages Spiegel. Tages Spiegel είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα του Βερολίνου. Κέντρο αριστερή, θα λέγαμε, με τα, έτσι, με τα ελληνικά δεδομένα και με τα ευρωπαϊκά. Είναι μια φράση που τα λέει όλα, κατά τη γνώμη μου, ότι αν δεν υπήρχε ο καγκελάριος των μεταρρυθμίσεων στη Γερμανία, ο Σρέντερ, και μετέπειτα αμέσως η καγκελάριος της εξοικονόμησης, η κατάσταση τώρα στη Γερμανία θα ήταν πάρα πολύ κακή. Θα συγκρινόταν ίσως με την κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες, ενώ από πλευράς εξοπλισμού του συστήματος υγείας, και θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς. Το έχουμε ξαναζητήσει αυτό. Μια χώρα δεν τη φτιάχνει ούτε μόνο ένα καγκελάριο, ούτε δύο καγκελάρια. Τη χώρα τη φτιάχνουν πάνω απ' όλα οι άνθρωποι της, ας πούμε. Όταν μου λες λοιπόν ότι οι άνθρωποι τηρούν πράγματα χωρίς να χρειάζεται να κυκλοφορούν με ένα χαρτί στο χέρι, από μόνο το αυτό κάτι λέει. Δηλαδή έρχεται ο καγκελάριο και το οργανώνει όλο αυτό. Έτσι. Έρχεται ο ηγέτης και το οργανώνει. Δεν χρειάζεται να το στήσει από το μηδέν. Είναι διαφορετικό το πράγμα. Δεν έχεις. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο, όμως μην νομίζεις ότι, φυσικά το ξέρω, το καταλαβαίνεις, ότι και σε όλες τις χώρες ο κόσμος αντιδρά μερικές φορές, παρόλο που σε αυτό που λες και το που σου είπα για την κατάσταση τώρα είναι απολύτως έτσι. Να σου πω ότι όταν ξεκίνησαν οι μεταρρυθμίσεις επί Σρέντερ, δηλαδή την περίοδο μετά τα πρώτα χρόνια της ενοποίησης, δηλαδή μετά το 90, όπου η Γερμανία στα μέσα του 90, της δεκαετίας του 90, ήταν ο ασθενής τότε της Ευρώπης, με την έννοια ότι έδιναν πάρα πολλά λεφτά στην Ανατολική Γερμανία, στην πρώην, για να ορθοποδήσει υποδομές κτλ. Και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη. Όταν ξεκίνησε λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις ο Σρέντερ, σου λέω κάτι ανάλογο για να το αντιληφθείς, περίπου αυτό που ήθελε, που έλεγε, που σχεδίαζε να κάνει ο Πρωθυπουργός, ο Σιμίτης στην Ελλάδα, με το Γιαννίτσι και τα λοιπά για το ασφαλιστικό και όλα αυτά, ο κόσμος αντέδρασε. Αλλά δεν, φυσικά, αλλά δεν αντέδρασε τόσο όσο για να μην τις κάνει. Ναι. Τις έκανε λοιπόν, και εκεί είναι η διαφορά ακριβώς των ανθρώπων, ας πούμε, με την έννοια ότι φυσικά πάντοτε υπάρχουν αντιδράσεις, οι άνθρωποι είναι παντού ίδιοι, αλλά το θέμα είναι αν τελικά περνάει κάτι το σωστό. Αν δεν τις έκανε, θα είχαμε πρόβλημα. Ναι, παρά τις μικρές αντιδράσεις, τις έκανε. Ξαναλέω, δεν είναι συγκρίσιμα τα νούμερα. Δηλαδή, ναι, η Γερμανία, από όσο ξέρω, είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν γνώρισε ποτέ αυτό το. Τη συγκέντρωση των αγανακτισμένων. Δηλαδή, τη γνώρισε η Ιταλία, ναι, ναι, τη γνώρισε η Ισπανία, τη πλατεία τη Μαδρίτη, τη γνώρισε η Ελλάδα, τη γνώρισε η Τουρκία, τη γνώρισε η Ουάσιγκτον. Τα κίτρινα γυλαίκα στο Παρίσι κτλ. Η Γερμανία δεν έχει ποτέ αυτό το πράγμα. Όχι, 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 όχι. Έτσι. Όχι. Είναι ίσως το πλαίσιο της της γενικότερης νοοτροπίας των ανθρώπων εδώ. Αυτό πιστεύω, αυτό, ναι, είναι ο καταλυτικός παράγοντας. Της γενικότερης ηρεμίας της κοινωνίας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η τελευταία φορά που υπήρξαν αναταραχές και κάποια εξέγερση στον κόσμο και στην κοινωνία, στους νέους φυσικά πάντα, όπως γίνεται συνήθως, ήταν το 68 φυσικά και εδώ. Από τότε υπάρχει μεγάλη ηρεμία. Ναι. Είναι η νοοτροπία των ανθρώπων και ίσως, ωραία, ωραία, θετικό είναι αυτό, έτσι, δεν, ναι, προφανώς, δηλαδή, ναι, άμα τα προβλήματα λύνονται με ήπιο τρόπο, ναι, δεν χρειάζονται δηλαδή δυνατές αντιδράσεις, αυτό είναι σημαντικό. Και κυρίως δεν υπάρχει υπερβολή που την ξέρουμε από την Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Δεν υπάρχει αυτή η υπερβολή, δηλαδή γίνονται όλα ή περίπου όλα, όπως και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά σε ένα μικρότερο επίπεδο, δηλαδή σε ένα πιο ήρεμο, σε ένα πιο ψύχρεμο, ναι, επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ωραία, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Παρακαλώ. Εντάξει, άμα προκύψουν πράγματα, θα ξαναμιλήσουμε να μου δώσει πληροφορία. Βεβαίως, βεβαίως, όποτε θέλεις, Γιάννη. Όποτε θέλεις. Έλα, να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Και εσύ, για χαρά.